Και γι' αυτό μας είπε να προσέχουμε να μην τις δεχτούμε. Απλώς ο αριθμός εξυπηρετεί την αναγνώριση των χειροπέδων. Είπε ότι θα έρθουν πολλές φορές να σας περάσουν χειροπέδες. Απλώς κάποια φορά οι χειροπέδες θα έχουν έναν αριθμό πάνω 600, θα είναι μάρκα 666. Εκείνον προσέξτε τον καλά, γιατί δεν θα είναι όπως τα άλλα. Αυτή είναι η ουσία του αριθμού. Η συνειδητοποίηση, το ποια στέρηση ελευθερίας θα υποστούμε. Μιλώντας για συμφωνία Σέγγεν, Ευρώπη, κατάλυση του συντάγματος με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι κατανοητός. Συζητήσεις πολιτικές, αν θέλετε και θεολογικές και δογματικές που τώρα ανοίγονται. Θα ήθελα τη δική σας θέση απέναντι στη συμφωνία Σέγγεν και στο χάραγμα το οποίο συνδέεται, γιατί η συμφωνία δεν είναι παρά μία μέθοδος εφαρμογής και επιβολής τέτοιων συστημάτων. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και είμαι σύμφωνος με την εκτίμηση την οποία κάνετε. Και επειδή έχω παρακολουθήσει από την αρχή το θέμα, θέλω να κάνω μία τοποθέτηση σαφή και σύντομη, ότι αυτή η συμφωνία Σέγγεν, την οποία έχω και αυτή τη στιγμή μαζί μου και την έχω διαβάσει, είναι ένα κείμενο βεβαίως πάρα πολύ σοβαρό από κάθε άποψη, θετική και αρνητική. Δεν μπορούμε να την εξαφανίσουμε όλοι και να την πετάξουμε, αλλά σε ό,τι αφορά τα προσωπικά δικαιώματά μας και αυτά που απορρέουν για μας τους Έλληνες Ορθοδόξους σχετικά με την ταυτότητα, με το 666, με το ΕΚΑΜ και με το χάραγμα για το οποίο συζητάτε εδώ και πολλή ώρα, ως προς αυτή την άποψη για μας είναι ένα πολύ κρίσιμο σημείο και από ό,τι φαίνεται από τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης και όχι πλέον περιορισμένου αριθμού ατόμων, πρέπει να θέσει την ελληνική κυβέρνηση, την πολιτεία μας, πρώτων ευθυνών της και να μας απαλλάξει από τις συνέπειες της συνθήκης που έχουν σχέση με την προσωπική μας ελευθερία και προπάντων με την ορθόδοξη χριστιανική πίστη μας. Εάν αυτά διασφαλιστούν, κατά το πολιτικό μέρος είναι ευθύνη των πολιτικών μας, βεβαίως και των πολιτών, αλλά κυρίως των πολιτικών μας, για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν εκείνα που η συνθήκη προσφέρει. Αλλά στα θέματα της πίστεως, και εγώ προσωπικά, όπως και στο Μέγα είπα από την πρώτη στιγμή, είμαι κατηγορηματικός. Δεν μπορούμε να υποχωρήσουμε και ελπίζω ότι το Υπουργείο Εσωτερικών και ιδιαίτερα ο ευφυής και ευαίσθητος Υπουργός, ο κύριος Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, θα καταλάβει ότι το 666 δεν μπορεί να περάσει στις ελληνικές ταυτότητες. Εκείνο λοιπόν που έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία στη δική μας τη θρησκεία είναι αυτή η διαχρονική παρουσία του Θεού με την εκπλήρωση κατά γράμμα όλα όσα έχουν πει οι προφήτες και ο ίδιος ο Κύριος και οι πατέρες οι Άγιοι μας. Προέβλεψαν λοιπόν μέσα στην γραφή αυτός ο Αντίχριστος το από πού θα έρθει, από ποια φυλή θα είναι. Έκαναν πάλι ό,τι είχαν κάνει για τον Χριστό, για να μην πλανηθούν οι άνθρωποι, έκαναν πάλι λεπτομερή καταγραφή και για αυτόν. Απλώς επειδή αγνοούμε τις γραφές και δεν ξέρουμε ας πούμε τι έχουν πει οι προφήτες, δεν έχουμε μπροστά μας το παζλ που έχουν φτιάξει οι προφήτες για να ξέρουμε τι ακριβώς είναι. Μπορούμε να πούμε μερικά κομμάτια από το ψηφιδωτό του Αντιχρίστου έτσι όπως εμφανίζεται στις προφητείες. Ναι, αυτό θα πιάσουμε αυτό που μας απασχολεί τώρα, ας πούμε, για να μπορέσουμε να μπούμε στο πνεύμα. Έχουν λοιπόν κάνει πάρα πολύ λεπτομερή καταγραφή, ακόμη και το πότε θα έρθει. Όπως είχαν κάνει επί Χριστού ότι θα έρθει 499 από οικοδομήσεως Ιερουσαλήμ. 70, ναι. Έτσι, υπάρχει στη γραφή. Απλώς πρέπει κανείς με καθαρό νου να μπορεί να καταλαβαίνει. Καθαρή καρδιά. Έτσι. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά, λοιπόν, μέσα σε όλες αυτές τις λεπτομέρειες που μας έδωσαν και το πώς θα επιβληθεί στην ανθρωπότητα. Διενός οικονομικού παγκοσμίου συστήματος, που τώρα μπορείτε να δείξετε λίγο εκείνο το βίντεο που μπαίνουμε στην αποκάλυψη. Βεβαίως. Μπορούμε να περάσουμε. Μπορούμε να βλέπουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να δούμε το κείμενο της αποκαλύψεως. Να δούμε λοιπόν το κείμενο της αποκαλύψεως και να το δούμε για να είμαστε σε θέση να προσεγγίζουμε κατευθείαν με τα κείμενα, γιατί αυτό έχει πολύ, πολύ μεγάλη σημασία, να προσεγγίζουμε κατευθείαν με τα κείμενα και να μην πάρει, ξέρετε, αυτή η προσέγγιση της αναζήτησης αποσπασμάτων και ψηφιδωτών από τη σύγχρονη ζωή και από τα παλιά κείμενα, να μην πάρει τη μορφή του, θα τη χρησιμοποιήσω τη λέξη, του suspense, δηλαδή αυτό που στείνουν οι ταινίες για να φοβηθείς ή για να δεις το τέλος. Δεν είναι εσχατολογική η προσέγγιση αυτή τη στιγμή, θα έλεγε κανείς, και μακριά από εμάς τουλάχιστον αυτή η πρόθεση.
και ας πάρουμε σιγά σιγά το κείμενο να δούμε. Ναι. Και λέει, και ποιή, πάντας, εδώ σημαίνει ότι θα είναι για όλους. Παγκόσμιο σύστημα. Δεν θα αφήσει κανέναν. Θα προσπαθήσει, το ποιή σημαίνει ότι θα προσπαθήσει να το δώσει σε όλους. Τι, ή να δώσω συν αυτής χάραγμα. Τι θα προσπαθήσει, λέει. Θα προσπαθήσει να δώσει ένα χάραγμα συγκεκριμένο. Πού θα το δώσει, επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετόπων. Κοιτάξτε να δείτε πόσο συγκεκριμένο προφητείς. Δεν λέει στα χέρια ή στο σώμα, λέει στο δεξί το χέρι ή στο μέτωπο. Εδώ δεν φοβάται ο Θεός να προείπει ότι θα είναι στο χέρι το δεξί ή στο μέτωπο. Δεν έχει δηλαδή αμφιβολίες, θα το βάλουν, δεν θα το βάλουν. Είναι καθαρά. Δεν πρόκειται δηλαδή να πέσει έξω η γραφή. Μάλιστα. Και αυτό είναι το αποκαλυπτικό του κειμένου. Συνεχίζει. Ή να μην της δύναται. Εδώ λοιπόν βλέπουμε. Ώστε να μην μπορεί κανένας. Ώστε να μην μπορεί κανένας. Τη στέρηση της ελευθερίας πλέον. Και τον παγκόσμιο έλεγχο. Ότι θα ελέγχεται να μην μπορεί. Το να μην μπορεί πρέπει να ελεγχθεί. Γιατί εγώ, άμα είμαι ελεύθερος, θα μπορώ. Θα έχω τρόπος να το κάνω. Αυτός όμως λέει θα βρει έναν τρόπο ή να μην της δύναται. Τι, πωλήσε ή αγοράσε. Οικονομική λοιπόν συναλλαγή. Μα είναι τώρα που μιλάμε πια εδώ και 3-4 χρόνια, μιλάμε όλοι μας για την παγκόσμια αγορά, για τη νέα τάξη πραγμάτων, για το παγκόσμιο σύστημα αξιών, για την παγκόσμια τράπεζα, για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όλα αυτά είναι παγκόσμιας μορφής πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, και το τελευταίο, ημίου έχουν το χάραγμα, το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματος αυτού. Ο έχουν νουν ψηφισάτων των αριθμών του θηρίου, αριθμός γάρ ανθρώπου εστί. Και ο αριθμός αυτού, 666. Είναι κατηγορηματικός και εδώ. Μας δίνει λοιπόν, σε αυτό το κείμενο το μικρό, 6 πληροφορίες. 6 πληροφορίες. 6 πληροφορίες. Λοιπόν, εκείνο τώρα που θέλω να πω είναι το εξής. Πώς συνδέονται τώρα όλα αυτά εδώ στην εποχή μας. Γιατί κάποιοι που άρχισαν να αντιδρούν και να φωνάζουν δεν το έκαναν χωρίς λόγο. Υπήρχε λόγος που το έκαναν. Έβλεπαν κάπου να οδηγείται όλο αυτό το σύστημα. Και εδώ θα ήθελα να δω από πότε άρχισε αυτό να μπαίνει στη ζωή μας. Ναι, μου πήρατε την ερώτηση από το στόμα. Μισό λεπτό. Λέμε ότι φτάσαμε και εδώ και ήρθε η εποχή και πότε ήρθε η εποχή. Αφού είναι προβλεφθέντα όλα με τόση λεπτομερή προσέγγιση από το Λόγο του Θεού. Άρα πρέπει να έχουμε στη σύγχρονη εποχή μία χρονολογία ενάρξεως και εμφανίσεως, μία τελική χρονολογία. Χθες ακούσαμε τον πατέρα Μεταλλινό να λέει, μα 3,5 χρόνια είναι η κυριαρχία του Αντιχρίστου, έως ότου έρθει η Δευτέρα Παρουσία. Μένοντας λοιπόν και στην αποκάλυψη αυτή καθ' αυτή, αλλά ερχόμενη και στη σύγχρονη πραγματικότητα, τώρα μας προέκυψε εμάς η Συμφωνία Σέγγεν, τώρα μας προέκυψε το αίσθημα, ασχέτως αν η Συμφωνία Σέγγεν είναι κάτι που εδώ και χρόνια συζητιέται από τη δεκαετία του 80, αλλά εμάς εδώ έφτασε τώρα. Και ότι, εν πάση περιπτώσει. Όχι, έφτασε. Τώρα κατόρθωσαν να την περάσουν. Αυτό εννοώ, να την περάσουν. Έφτασε ως πραγματικό γεγονός. Να περαστεί τώρα με συγκεκριμένους τρόπους, ταχύτητες και χίλια δύο και να αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε και να ξανακουβεντιάζουμε για το 666. Για την αλήθεια, ότι πριν από πάρα πολλά χρόνια, όταν γινόντουσαν διαδηλώσεις στην Αθήνα για αυτό, και δεν υπήρχε τότε ιδιωτική τηλεόραση για να υπάρχουν και οι κάμερες εκεί. Στο Ελληνοορθόδοξο Χριστιανικό Κίνημα, νομίζω, καταχωρίζεται η πρώτη μεγάλη συγκέντρωση τον Οκτώβρη του 86, αν δεν με πατάει η μνήμη μου. 89 είχαμε πια εμείς ιδιωτική τηλεόραση, που είχε βγει στους δρόμους, είχε κάνει μια πρώτη διαδήλωση πολύ μεγάλη για το 666 και θυμόμαστε τι συνεπαγόταν εκείνη την εποχή από τις εφημερίδες. Λοιπόν, φτάσαμε το ηλεκτρονικό φακέλωμα και δεν το πήραμε μυρουδιά. Ναι. Γραφική και μη γραφική. Ναι. Εδώ λοιπόν τώρα θα ήθελα, κυρία Κανέλη, να ξεκινήσουμε από την δεκαετία του 70, που άρχισε πλέον στην Αμερική να μπαίνουμε στην αχρήματη κοινωνία. Βλέπουμε λοιπόν. Να θυμίσω στους τηλεθεατές μας, στις τηλεθεάτριες μας, ότι ακολουθούν δύο πολύ μεγάλες έρευνες. Και θα σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή είναι κόπος ανθρώπων, να καθίσετε να τις δείτε. Είναι έρευνες από επιστήμονες, ανθρώπους πληροφορικής, μαθηματικούς, τεχνολόγους, που μιλάνε για τους αριθμούς, που μιλάνε και για τον barcode.
Αυτό το λέω γιατί υπάρχει αυτό το υλικό, το οποίο το υποσχεθήκαμε από χθες. Βλέπουμε λοιπόν από τη δεκαετία του 70 να κατακλυζόμαστε με δημοσιεύματα από εφημερίδες, όπως τα χαρτονομίσματα παραχωρούν τη θέση τους στις έξυπνες κάρτες. Πιο αγαπητές οι έξυπνες κάρτες, αναφέρομαι εδώ σε εφημερίδες, και φυσικά αυτό δεν χρήζει τόσο μεγάλης σημασίας για να αναφέρομαι στις εφημερίδες, γιατί μπορεί ο καθένας κάποια καθημερινή, οποιαδήποτε εφημερίδα να πάρει, θα δει μέσα τα διαφημιστικά που λένε για τις κάρτες. Μπαίνουμε λοιπόν πλέον σε μια είσοδο που θέλουν να αποσύρουν το μετρητό χρήμα και να εισάγουν το πλαστικό χρήμα, να μπούμε στην αχρήματη κοινωνία. Βλέπω... Φίλος ο Δημήτρης, συγγνώμη, δεν σας διακόπτω εδώ. Ναι. Προσθέτω απλώς, γιατί το κοινό έχει γεμίσει με φάξ και ερωτηματολόγια την εκπομπή. Ένας φίλος από τη Θεσσαλονίκη, ο Δημήτρης, παρατήρησε ότι και αισθητικός ακόμη, γιατί ο ίδιος είναι ζωγράφος και χαράκτης, και μια και μιλούσαμε για χάραγμα χτες, ότι αντίστοιχες προσεγγίσεις αισθητικές, όπως είναι, αν θέλετε, η χαρακτική επιπλαστικών του καιρού, είχαν εμφανιστεί και τον καιρό πριν από την εμφάνιση του Χίτλερ. Και μάλιστα με έναν τέτοιο τρόπο αισθητικά στην Γερμανία, ώστε όταν ο Χίτλερ, γιατί όλοι μας ξεχνάμε ότι ο Χίτλερ ανέβηκε με δημοκρατικές διαδικασίες στην εξουσία. Ο Χίτλερ δεν πήρε τίποτα τάγκ και κατέβηκε κάτω και κατέλυσε το δημοκρατικό σύνταγμα της χώρας του και μπήκε και έγινε αφεντικό. Και μετά ματοκύλησε τον κόσμο. Δημοκρατικά πήγε. Τον ψηφίσανε με τα συστήματα του καιρού τους. Υπάρχουν λοιπόν ομοιότητες και σε εποχές θηριώδεις, και αν κάποιος δεν θέλει να το δει καν θεολογικά. Ναι. Απλώς υπάρχει μια λεπτομέρεια εδώ, κύριε Κανέλη. Ότι μπορεί να υπήρχαν χαράξεις και σε άλλες εποχές, αλλά εδώ πέρα έχουμε ένα παζλ με έξι. Επισημαίνω την ευαισθησία του κόσμου στην έννοια της αντίληψης του κακού, με την πολύ ευρία έννοια. Τότε, ας πούμε, δεν υπήρχε η αχρήματη συναλλαγή να έχεις μόνο, ας πούμε, το χάραγμα για να μπορείς να πουλάς την αγορά. Εδώ μιλάμε ότι συμπληρώνονται όλα σε αυτό το σύστημα. Καταλάβατε, υπάρχει διαφορά. Μπορεί να υπήρξαν παλαιότερα τέτοια συστήματα, αλλά δεν συμπλήρωναν όλο το παζλ όπως μας το έχουν δώσει οι προφήτες. Εδώ έχω πάρα πολλά δημοσιεύματα που δίνουν τα πάντα τη θέση τους στην ηλεκτρονική τεχνολογία, αλλά και ταυτόχρονα στον έλεγχο. Κατακλυζόμαστε από τις εφημερίδες και λέει ότι καταργούνται τα κλειδιά του αυτοκινήτου μας, καταργούνται λέει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην δημόσια διοίκηση. Σε λίγο θα μιλάς και μόνο με τη φωνή σου κάτω στο σπίτι σου και θα λες άνοιξε πόρτα και θα ανοίγει, άνοιξε σου, θα μην άνοιξε. Αλλά αυτό δεν είναι δαιμονικό από τη φύση του. Είναι ο τρόπος που το χρησιμοποιεί κάποιος. Έτσι. Δηλαδή το να σου απλοποιηθεί η ζωή και να μην πας να περιμένεις στην ουρά στις τράπεζες, τώρα που οι κοινωνίες είναι πολύ μεγάλες, για να πάρεις τα λεφτά σου. Είναι κακό από μόνο του. Όχι. Όχι, δεν είναι κακό. Το να μπορείς να επικοινωνήσεις με κάποιον στην άλλη άκρη της γης με το τηλέφωνο είναι κακό από μόνο του. Όχι, όχι. Εμείς δεν λέμε για την τεχνολογία. Ακριβώς. Λέμε για τα νομοθετικά πλαίσια όπως είναι η Σέγγεν. Εκεί η αντιδρομή. Για τη χρήση της τεχνολογίας. Και για τον κάτοχο της τεχνολογίας. Ποιος την έχει και για ποιο λόγο τη χρησιμοποιεί. Έτσι. Κάποια στιγμή από τις ηλεκτρονικές κάρτες που μπήκαμε στην χρήματι αυτή κοινωνία, αρχίσαμε να κατακλυζόμαστε από δημοσιεύματα στις εφημερίδες που να λένε. Διαβάζω. Σαββάτο 25 Ιανουαρίου 1997. Είναι ο αδέσμευτος τύπος. Εκατοντάδες εκατομμύρια είχαν σηκώσει 3 απατεώνες με πλαστικές πιστωτικές κάρτες. Ηλεκτρονική σπήρα. Κομπίνα με τις πιστωτικές κάρτες, γράφει η απογευματινή Σαββάτο 25 Ιανουαρίου. Προφυλακίστηκαν οι 3 ηλεκτρονικοί ληστές με τις κατηγορίες της απάτης και της κλοπής σε βαθμό κακουργήματος για πλαστογραφία μεταχρήσεως. Μα έχουμε δει και ολόκληρη χολιγουδιανή ταινία με το παιδάκι το οποίο μπορούσε να μπει μέσα στα κομπιούτερ και να. Οι hacker είναι ένα χόμπι του καιρού. Να μπαίνεις και να διαλύεις τα συστήματα, να ψάχνεις, να μπαίνεις να παίρνεις μυστικά του Πενταγώνου. Έχουμε δει ταινίες χολιγουντιανές γι' αυτό. Η απάτη της συμμορίας των 7 με πιστωτικές κάρτες στο Λονδίνο. Είναι η καθημερινή η εφημερίδα. Βλέπουμε λοιπόν ότι μπήκαμε μετά την είσοδο των καρτών στη ζωή μας, μπήκαμε σε μια διαδικασία αποδείξεως ότι το σύστημα αυτό είναι βλητό και χρήζει να αλλάξει, να γίνει πιο σίγουρο, πιο σταθερό. Μπήκαμε λοιπόν σε μια διαδικασία ότι βρήκαν ένα μικροτσιπ που πλέον είναι πιο ασφαλές και μπαίνουμε σε μια διαδικασία